τον θέλω, τον δικό μου άντρα. Πες αλήθεια όμορφο, μα και λίγο μάγκα. Να κρατάει με γλέρι με χρυσές τις χάντρες και να τρέχουν πίσω του όμορφες γαλιάνδρες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ καλλιτεχνική η συντροφιά μας απόψε. Και όχι μόνο, ναι. Έχω μαζί μας τον προπονητή ΕΟΜΑ. Βεβαίως. Ελληνικών. Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Αθλημάτων. Έχουμε εδώ έναν μαχητή, αθλητή. Αθλητή, προπονητή, χρόνια αθλητής, πρωταθλητής Ελλάδος. Πέντε ντάν. Ελεύθερος. Παντρεμένος, δύο παιδάκια. Σας τα είπαμε όλα. Κόλλα. Και θα μας δείξει το kickboxing, έτσι. Kickboxing, ναι. Κάτι καινούριο για την πόλη μας. Σχετικά, ναι. Για την πόλη μας, όχι κάτι ναι, 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 σαν ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Περνάω να σας συστήσω την καλλιτεχνική μου συντροφιά. Μαέστρο, να ξεκινήσουμε από τις κοπέλες. Βεβαίως. Θα ξεκινήσω από την Κατερίνα την Παταλογιάννη. Wow, το θυμήθηκα. Που θέλω να σας πω ότι έχει track, με κοιτάει και κοντεύει να λιποθυμήσει και εγώ τη δίνω, γιατί είμαι ρούφος. Γεια σου, Κατερίνα. Καλησπέρα. Η Κατερίνα είναι από την Ηρακλίτσα μας ήρθε. Κατερίνα, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι, βασικά σπουδάζω παραδοσιακό τραγούδι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πού βρίσκεται αυτό? Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Τοίνγκ. Είσαι καλλιτέχνης? Προσπαθώ να γίνω. Είσαι μία από τις δύο κυρίες που θα μας τραγουδήσουν σήμερα. Και έχουμε και τη Θαρά. Θαρά. Και τη χαρά Δάφνα, όσο έτσι. Όσο το πας, το κάνεις Δάφνα. Γιατί την σε έχω βάλει στο τρέιλερ σαν Δαφνά. Δεν πειράζει, το διορθώνουμε τώρα, Δάφνα. Δάφνα. Χαρά μου, θέλω να πω ότι είναι πολύ χαρούμενο παιδί. Χαρά, όνομα και πράγμα. Είναι η δεύτερη κυρία που θα μας τραγουδήσει σήμερα. Και είσαι και από Καβάλα, έτσι. Είναι το τραγούδι το επάγγελμά σου? Όχι, ιστορικός είμαι. Συγγραφέας, μεταφράστρια, ποιήτρια. Αλλά έχω πολλά χρόνια στο χώρο της μουσικής. Με έχεις εντυπωσιάσει τώρα, είσαι συγγραφέας, ποιήτρια κτλ. Δεν με κάνεις να ξεκινήσω στην τηλεόραση τώρα. Δεν πειράζει. Αλήθεια. Ναι. Μεγάλη μορφή. Η χαρά. 1.63. Και έχουμε τις φίρμες τις παρουσιάζουμε στο τέλος. Θόδωρος Κατάκαλος, αγαπημένος. Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Για ακόμη μια φορά, γιατί μαζί έχουμε συνεργαστεί άπειρες φορές. Πολλές φορές, ναι. Άπειρες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πρώτον γιατί βρίσκομαι εδώ και δεύτερον γιατί έχω αυτές τις δύο πάρα πολύ καλές συνεργάτιδες, την Κατερίνα και τη Χαρά. Η κάθε μια έχει το δικό της χαρακτήρα, έχει το δικό της στυλ και αυτό είναι που με κάνει χαρούμενο, γιατί μπορώ έτσι να έχω μεγάλη ποικιλία σε ρεπερτόριο, μουσικό ρεπερτόριο, είτε αν είναι για γλέντι, είτε αν είναι για ακουστικό πρόγραμμα, είτε για παραδοσιακό, που έχω την ειδική από εκεί μεριά, όπως και από εδώ έχω την Χαρά που είναι στα άλλα. Ειδική θα ακούσετε. Με το που μπήκα εδώ πέρα, βέβαια, έκανε ένα κρακ η καρδιά μου, γιατί το 1973-74. Δεν ήμουν γεννημένη. Εντάξει. Ποιος γέλασε? Γέλασες? Κανείς. Λοιπόν, το 1974 εδώ γίνανε τα ωραιότερα γλέντια της δράμας και όχι μόνο, της Βορείου Ελλάδος. Έτσι. Είναι ένα μέρος πάρα πολύ χαρακτηριστικό για μένα, που με μεγάλωσε αυτό το μέρος με όλες τις βλακίες που κάναμε τότε που ήμασταν. Να εξηγήσουμε και στους τηλεθετές που πιθανόν δεν ξέρουν, γιατί δεν μας παρακολουθεί μόνο η δράμα, ότι εδώ το Star Βορείου Ελλάδος το 1974 ήταν μπουζουξίδικο και λεγόταν Μουλέ. Όχι μπουζουξίδικο, ήταν ταβέρνα. Το Μουλέ Ρούζ. Ταβέρνα. Πότε μπορεί ήταν? Να μην είχε, βέβαια. Ήταν πότε ταβέρνα, ήταν είχε φαγητό. Μουλέ. Είχε φαγητό τότε με δεμέστικα ρετσίνα. Εκείνη την εποχή το είχε ο κύριος Λάζαρος Ουτακίδης τότε. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό σχηματάκι
εγώ, ο Σταύρος ο Τουτάλας Μπουζούκη, ο Τάσος ο Καλπατζής Τύμπανα, ο συγχωρεμένος ο Ντίνος ο Ναθλής Κιθάρα και όχι μόνο, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, τραγούδι, ο Λάζαρος, άσε, άσε, τι να πρωτοθυμηθώ, ναι, τέλος πάντων. Εδώ πέρα στο χώρο που είναι τώρα αυτό το στούντιο, τι ήταν τότε? Λοιπόν, εδώ αυτός ο χώρος ήταν το σαλόνι, ας πούμε, ήταν η σάλα. Φαντάζεσαι, κάπου, οι τουαλέτες. Κάπου, οι τουαλέτες ήταν από εκεί. Οι τουαλέτες ήταν από εκεί. Από εκεί, από λοιπόν, τις ειδήσεις. Είχαμε πλάτη, το πάλκο, το μεγάλο, στο μεγάλο μου λένε ρουζ, το πάλκο είχε πλάτη τον έμο. Εντάξει. Ναι. Άρα εμείς ήμασταν σάλα. Μπράβο, εντάξει. Εδώ είναι σάλα. Το μικρό πάλκο, το μικρό μου λένε, πάλκο, πλάτη είχαμε την πίσω μεριά στον δρόμο που πάει επάνω στο στρατόπεδο. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι θα μας συγχωρέσετε γιατί έτυχε κάτι στην κυρία Μοσχίδου και δεν θα δούμε τα κουρεματάκια. Θα τα δούμε άλλη φορά σε επόμενη εκπομπή. Θα δούμε τον κύριο Πολιτάρχη, τον Βασίλη τον Γεωπόνο της εκπομπής μας να μας μιλάει για τα ξινά. Και αμέσως να με κοιτάξεις. Γιατί? Γιατί με κοιτάξεις έτσι? Ξινά λέγοντας εννοούμε λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια. Ίσα-ίσα και ήμασταν και σειράς με τον Πολιτάρχη. Ναι. Όλους τους ξέρεις. Όλους. Θα παίξουμε βεβαίως μαζί σας. Θέλω να πω ότι σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Όσοι έχετε συμμετέχει στις τελευταίες 4 εκπομπές, συν αυτούς που θα κερδίσετε σήμερα, θα κληρώσουμε ένα ρολόι Βισέτη από το κόσμημα Μάτσας αξίες 130 ευρώ. Εδώ έχω τα ονόματα και τα τηλέφωνα των προηγούμενων νικητών. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2521-057-244 για να δηλώσετε συμμετοχή για να παίξουμε. Θέλω να πω ότι σήμερα έβαλα δηλαδή, γιατί με έχετε νευριάσει, έβαλα πολύ εύκολα πράγματα. Δεν έχω βάλει τραγουδάκια, γιατί δεν το έχετε με τα τραγουδάκια να σταματάμε και να λέμε τη συνέχεια. Μόνο εγώ τα θεωρώ εύκολα. Ναι. Εσύ τα διαλέγεις. Ναι. Γι' αυτό τα θεωρείς εύκολα, επειδή τα ξέρεις. Κάτι. Όχι βέβαια. Ίσως ότι... Καλά κοίταξε τώρα, έχεις και 5 ντάν, δεν μπορώ να σου πω και κόντρα. Ό,τι πεις. Και βεβαίως, μουσικές νότες, Θόδωρος Κατάκαλος, με τις κυρίες δεν έχω ξανασυνεργαστεί, δεν έχω ξανασυναντηθεί. Κορίτσια, θα σας ακούσω κι εγώ και οι τηλεθεατές μας. Απλά όταν ο Θόδωρος φέρνει φωνές, είμαι σίγουρη. Του έχω εμπιστοσύνη. Το καταδύναμη. Έτσι. Το καταδύναμη. Σήμερα δεν έχεις κέφια. Είσαι πολύ σεμνός και ταπεινός. Δεν τρέχει κάτι. Δεν. Όχι, όλα είναι μια χαρά. Απλά περιμένω να πιάσω κάποιο θέμα για να μπορώ να αντιχωθώ. Μάλιστα. Θέμα. Πρίγκιπα το θέλω, λέει το δικό μου άντρα. Τι λέει, Μπεσαλή και όμορφο, μα και λίγο μάγκα. Δεν το ξέρω το τραγούδι και ομολογώ ότι μου άρεσε. Είναι από αυτά που βάζω και δεν τα βρίσκουν κατά. Λογικό να μην τα βρίσκουν. Δεν το ξέρω κατά. 40 χρόνια που δεν το ξέρει ο μαέστρος. Μπορεί να το έχω ακούσει μια-δυο φορές, αλλά δεν έτυχε. Δεν το έχω παίξει, δεν το ξέρω. Να το βάλετε στο πρόγραμμα, Κωρίς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Θέλουν οι γυναίκες μάγκα? Χαρά, απευθύνομαι σε σένα γιατί σε βλέπω πιο τσαούσα. Μάγκα. Μάγκα με την παλιά έννοια των παππούδων, προπαππούδων μας, ίσως. Μάγκα με τη σημερινή έννοια, δεν νομίζω. Αναλόγως και τη γυναίκα, φυσικά. Για κάντε μου αυτό λίγο πιο λιανά. Το ψεύτικο νταϊλίκι είναι το σημερινό. Δεν εννοώ μπιπ μάγκα. Ενώ μάγκα σκέτο. Όχι 100%, όχι όλες τις ώρες. Γιατί ο άντρας πρέπει να είναι και λίγο κύριος. Αλλιώς μπορεί να πάει με έναν άλλον άντρα. Όχι με γυναίκα. Τι ακούμε στις μέρες που ζούμε. Όχι ότι δεν έχει άδικο. Κατερίνα μου, εσύ είσαι ένα μικρό κορίτσι. Όχι ότι εμείς είμαστε μεγάλα. Αλλά τέλος πάντων, θέλεις έναν άντρα να είναι μάγκας. Ναι, σίγουρα από τη μία μεριά να είναι μάγκας. Και από την άλλη να είναι τι, γλυκούλης. Και από την άλλη να είναι ό,τι θέλουμε εμείς θα τον κάνουμε. Από την άλλη να είναι μουσικός και να συνεργαζόμαστε. Βασικά να έχει καλλιτεχνική φύση, κύριο. Σαν αγγελία μου ακούγεται αυτό λίγο. Ναι, το πιάσες. Μπράβο, χαρά.
Λοιπόν, είσαι ελεύθερη δηλαδή. Ακούτε εσείς μουσική. Είσαι ελεύθερη. Έξω, ζητείτε μουσικός με τη μισή πλευρά μάγκας. Ναι, εδώ ναι. Για την Κατερίνα μας. Εγώ το πρώτο αυτό το τραγούδι που άκουσα πριν σκέφτηκα μάλιστα να το δώσω να το πει η Κατερίνα. Ναι. Θα τις ακούσω και θα δούμε σε ναι. Ποια θα το δώσουμε ναι, το τραγούδι. Ναι, ναι. εγώ. Βεβαίως. Θόδωρε, υπάρχουν μάγκες σήμερα? Όχι. Για όλοι το έχουν γυρίσει στο... Όχι, είναι πάρα πολύ λίγοι μάγκας. Καταρχήν για μένα, να σου πω ότι για ναι. Μένα είναι καλό. Έτσι πως το έχω εγώ σαν έννοια στο μυαλό μου, δηλαδή είναι μάγκα. Ο μάγκας είναι κυμπάρης χαρακτήρας, ναι. Είναι σωστός άνθρωπος, ναι. Έτσι, ο μάγκας είναι αυτός. Μεσαλής, θα μπει σε ένα μαγαζί παραδείγματος χάρη και δεν θα κοιτάξει να κάνει το κουτσαπάκι, δεν θα κοιτάξει να τον δούνε γιατί πρέπει, θέλει να τον δουν. Θα καθίσει κυμπάρικα, θα πιει το ποτό του. Αν είναι και θέλει να ζητήσει κάποιο τραγούδι από την ορχήστρα με όμορφο τρόπο, θα το ζητήσει ή θα στείλει τον σερβιτόρο να πάει να πει τους μουσικούς, σε παρακαλώ μήπως ξέρεις να μας πεις και αυτό το τραγούδι, λένε τώρα. Θα είναι σε όλα του σωστός, θα φέρεστε στη γυναίκα που συνοδεύει μετρημένος. Εγώ εκεί το πήγαινε, εσείς όλο μουσικά το πάτε. Επιβάλλεται να είναι κυμπάρης ο άνθρωπος όταν συνοδεύει μια γυναίκα, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, και να μην γίνεται ρόμπα πίνοντας και γίνοντας όταν γίνεται κουρούμπελο ή κουνουπίδι, όπως θα λένε εμείς στη γλώσσα. Μαέστρος γλώσσα, Ναι, φυσικά. Τσαβάκι, εδώ που κουρούμπελο, κουνουπίδι. Εδώ που ήρθα τώρα μου άνοιξε το μυαλό, ξέρεις. Γιατί δεν έχουμε κάνει λίγα κι εμείς εκείνα τα χρόνια, πιτσιρικάδες ήμασταν. 17 χρονών ήμουν εγώ εδώ. Του 74. Εγώ το Έτσι. Λοιπόν, πολλά κάναμε εδώ. Εδώ περάσαμε μια... Αλλά είδαμε και σωστούς, κύριους ανθρώπους και αλήτες. Και αλήτες με καλή ψυχή. Ήταν αρκετοί αυτοί. Οι αλήτες με καλή ψυχή. Όλοι αυτοί που Έτσι. Ονομάζουν αλήτες σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει. Ναι, ναι. Σε εισαγωγικά, όλοι έχουν καλή ψυχή. Όλοι. Οι περισσότεροι, δηλαδή το 98%. Λοιπόν, κορίτσια, έχετε ασχοληθεί ποτέ έτσι με, πώς να το πω, αθλήματα τι, μαχητικά αθλήματα. Αθλήματα. Σένα σε βλέπω λίγο, το μάτι σου γυαλίζει λίγο. Εγώ είστε σκέφτομαι πιο... να. Δεν έχω κάνει τίποτε μέχρι τώρα, σκέφτομαι να κάνω κάποια στιγμή. Ίσως κάποιον θέλει να δει, μήπως. Πολλούς. Εσύ, Κατερίνα μου. Ασχολήθηκα στο παρελθόν με το kickboxing. Α, στο καλό. Ναι, αλλά για λίγο, μέχρι την πορτοκαλί ζώνη. Γιατί μετά με βάζαν και χτυπούσα, χτυπιόμουν με αγόρια και πονούσα πολύ. Έχει και ζώνες. Φυσικά έχει και ζώνες, ναι. Πρώτη φορά το άκουσα αυτό. Υπάρχουν και ζώνες. Τώρα αυτό ίσως είναι κάποια λάθη στις διάφορες σχολές. Οπότε, George, για πες μας, kickboxing. Ναι. Τι είναι, σε τι βοηθάει, ποιοι μπορούν να ξεκινήσουν kickboxing? Βλέπω εδώ ότι θέλω να γυρίσει λίγο το πλάνο, ότι έχουμε δύο υπέροχα αγόρια, αλλά έχουμε και μια μικρούλα δεσποινιδούλα, που αυτό εμένα μου λέει ότι είναι για όλες τις ηλικίες και για τα δύο φύλλα. Για όλες τις ηλικίες, για όλα τα φύλλα. Καταρχήν να πούμε τι είναι το kickboxing. Το kickboxing είναι ένα αθλητικό, ένα μαχητικό άθλημα, το οποίο συνδυάζει πυγμαχία και λακτίσματα, τα οποία τα έχει πάρει από το καράτε και όσο επιτεπλούσαν από το ταϊκβοντό. Υπάρχουν διοργανώσεις, πλέον είναι ευρέως γνωστό και στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο, από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες που ναι. Του Μιχάλη Ζαμπίδη, θα τις δούμε σε λίγο στους δέκτες μας, εδώ πέρα. Κατά καιρούς, εδώ είναι από την από τη σχολή προπονητών που παρακολούθησα, από την Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Αθλημάτων, εδώ με τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Μπορεί να φαίνεται λόγω κοντούλης, αλλά είναι διαβολάκος. Αυτός ήταν που πήγε και στο Dancing with the Stars. Ναι. Εδώ είναι η Iron Barbie, όπως είναι το προσωνύμιό της, η οποία αυτή τη στιγμή ίσως να είναι και το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Iron Barbie, Iron ωραίο. Barbie, ναι, το προσωνύμιό της. Και εδώ είναι με τον ζωντανό θρύλο του kickboxing, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο K1, δεν το έχει καταφέρει ποτέ κανείς μέχρι σήμερα, με τον Ερνέστο Χούστ. Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι τα μαθήματα γίνονται στον σύλλογο του ΖΕΝ. Στο σύλλογο του ΖΕΝ. Ο σύλλογος μας ασχολείται με το Taekwondo. Με το Taekwondo κατά κύριο λόγο, εδώ και 30 χρόνια. Έχοντας βγάλει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλούς πρωταθλητές Ελλάδος, με συμμετοχή στην εθνική ομάδα και διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Και από φέτος ξεκινήσαμε και το kickboxing. Πες μου λίγο τα ονόματα, να συστήσουμε λίγο τα παιδιά μας εδώ. Καλησπέρα, με λένε Δημήτρη. Δημήτρη, κάτσε να έρθω εγώ από δίπλα σου, γιατί δεν σε βάλαμε μικρόφωνο. Είσαι ο Δημήτρης, είσαι πόσο χρονών? Είμαι 16 ετών. 16 ετών και γιατί, πώς πήρες να απόφαση να ασχοληθείς με το kickboxing? Επειδή δεν μπορούσα να κάνω άλλα αθλήματα χωρίς γυαλιά. Και επειδή μου άρεσε το kickbox, έβλεπα στη τηλεόραση και έτσι ασχολήθηκα με το kickbox. Δεν ήταν στο μυαλό σου έτσι ότι όχι, αυτό το να είσαι ο πρώτος και να σε φοβούνται και να δέρνεις? Όχι καθόλου. Προς άθλημα μόνο το θέλω. Σαν άθλημα. Το όνομά σου? Γεια, είμαι ο Νίκος. Ετών? 15 χρόνια. Ελεύθερος είσαι? Ναι. Εσύ γιατί ασχολήθηκες, εσύ το λίγο από τον μπαμπά μήπως? Έτσι επηρεάστηκες λίγο? Λίγο, το kickbox μου άρεσε εξ αρχής, δηλαδή το... Μ' άρεσε πάρα πολύ, θέλω να κάνω προπονήσεις. Και ήθελα γενικώς να μάθω για αυτό άμυνα πιο πολύ. Καλέ αυτή εδώ. Αυτή εδώ τη γλυκούλα μου, πώς τη λένε? Χρυσοβαλάντο. Χρυσοβαλάντο, έχεις και ένα σπάνιο όνομα. Είσαι η δεύτερη που ξέρω στη ζωή μου με αυτό το όνομα. Εσύ πόσο χρονών είσαι? 11. Και εσύ ελεύθερη, φαντάζομαι. Σαν το φίλο μου τον Νίκο εδώ. Εσύ πώς και ασχολήθηκες έτσι τόσο γλυκό κορίτσι με το kickboxing? Λέω εγώ, μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Μου ήρθε μια μέρα και το ζήτησα τη μαμά να με γράψει σε μια. Ήθελες έτσι, σου δίνει αυτοπεποίθηση αυτό? Πολύ. Πολύ, ε. Mm-hmm. Με κουκλίτσες, με τέτοια, με αυτά τα άλλα τα γυναικεία, τα κοριτσίστικα τα πράγματα, τα κάνουμε? Όχι. Όχι. Είσαι πιο δυναμική, σαν χαρακτήρας? Πιστεύω πως ναι. Μπράβο σου. Θα σας δούμε εδώ και στην πράξη, βέβαια. Για πες μου λίγο, κορίτσια, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, έχετε καμιά απορία? Ότι έχετε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Γιώργος, θα μας τη λύσει. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω. Τώρα, ας πούμε, ακούγοντας κάποιος kickboxing, τι είναι αυτό, να μπω στο YouTube. Ναι. Συνήθως θα πετύχει κάποιους αγώνες παγκοσμίου επίπεδου, επαγγελματικούς αγώνες, όπου θα δει μάτια να πρίζονται, μύτες να ανοίγουν. Το kickboxing δεν είναι έτσι. Είναι και... Είναι ανέμακτο, είναι σαν το Taekwondo, ας πούμε. Ναι, μιλάμε, αυτά είναι για παγκόσμιους τίτλους. Εμείς τώρα στο ερασιτεχνικό kickboxing, στο μαθητικό, στα διάφορα πρωταθλήματα που συμμετέχουμε, υπάρχουν καταρχήν πολλά είδη αγωνιστικού kickboxing. Υπάρχει το ημιεπαφής, όπου απαγορεύεται να χρησιμοποιείς τη μέγιστη δύναμή σου, απαγορεύεται δηλαδή το knockout. Έτσι. Υπάρχει πλήρης επαφής, ανάλογα με το τι θέλει να συμμετέχει ο καθένας. Επιλέγεις, και το τι μπορεί. Δηλαδή, επιλέγεις. Έρχομαι εγώ, λέω ότι θέλω kickboxing, πώς το θες έτσι, θες. Η προπόνηση είναι ίδια. Οι τεχνικές είναι ίδιες. Απλά στο ημιεπαφής πρέπει να μάθει το χέρι να κοντρολάρει. Να μην βγάζει όλη τη δύναμη πάνω στον αντίπαλο. Έτσι αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Το διαλέγουν αυτό το να μην βγάζει όλη τη δύναμη στον αντίπαλο? Εγώ δεν θα το διάλεγα. Γιατί να μην τη βγάλω όλη τη δύναμη στον αντίπαλο? Τι το μαθαίνουν τότε? Από τη στιγμή που θα συμμετέχει σε μια επαφή σε αγώνες, αν βγάλει όλη τη δύναμή σου, θα έχει ποινή. Μάλιστα. Έτσι. Να δούμε κάτι, να βάλουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Ναι. Και υπάρχει και φυσικά και ο πλήρης εξοπλισμός των αθλητών. Καλαμίδες, σπασουάρ, μασελάκι και κάσκα στο κεφάλι. Σήμερα δεν θα φορέσουμε. Σήμερα δεν θα φορέσουν κάσκα για να φανούν τα παιδιά. Να μην χαλάσει και το μαλλί. Να μην χαλάσει και το μαλλί μας. Το Νίκο, ναι, πάνω απ' όλα. Είναι πολύ ωραίο το κούρεμα. Τι θα μας δείξουν τα αγόρια αρχικά? Θα ξεκινήσουμε με την πιτσιρίκα της παρέας μας, με τη Χρυσοβαλάντο. Χρυσοβαλάντο κάνει ούτε 2 μήνες προπόνηση. Αλλά επειδή έχει πάρα πολύ θέληση. Είναι... Έτσι την είδα και έτσι και λίγο τσαμπουκαλού. Ναι. Καλό είναι αυτό Χρυσοβαλάντο. Θα ξεκινήσουμε να δείξουμε ένα είδος προπόνησης με στόχους. Ένα, δύο.
Μπράβο, Χρυσοβαλάντο. Αυτός ο στόχος θα μπορούσε να είναι το κεφάλι κάποιου και οτιδήποτε. Ναι. Να το έχω υπόψη μου αυτό. Εμείς το χρησιμοποιούμε για αυτό άμυνα, έτσι. Και πέρα στο αγωνιστικό αυτό κομμάτι. Αυτό άμυνα και... Και στο αγωνιστικό κομμάτι... Είχε και μια επίθεση, την είδα όμως, Μιλάμε για αγωνιστικό κομμάτι, εννοείται πως θα είχε επιθέσεις. Μάλιστα. Τα γόρια μας... Τα γόρια μας θα μας παρουσιάσουν ένα σπάρινγκ. 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 Πού σε έφερα, τι και το σπάρινγκ θα μάθει σήμερα. Στην ουσία είναι ελεύθερος αγώνας. Α, αυτό σημαίνει. Ναι. Να τραβήξουμε λίγο. Να τραβήξουμε λίγο εδώ το... Ξεκινάμε. Αν θέλεις μπορείς να... Διάφορες επιθέσεις, διάφορες τεχνικές. Βλέπουμε κόψιμο τώρα στον αντίπαλο. Το χτύπησε, τον είδα. Αποφυγή. Ωραία. Και χτύπημα στο κεφάλι με το πόδι. Βλέπουμε υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Χρησιμοποιούμε τα γόνατα ανάλογα στο... Ωραία. Ανάλογα στο... Στο είδος που αγωνιζόμαστε υπάρχουν και διαφορετικά κανονισμοί. Στο ημιεπαφής που λέγαμε δεν επιτρέπονται τα χτυπήματα από την μέση και κάτω. Στο K1 κανονισμός που έπαιζε και ο Ζαμπίδης και επιτρέπονται και τα χτυπήματα στο μυρό αλλά και τα γόνατα. Μάλιστα. Και βέβαια φαντάζομαι βοηθάει και στην αυτοπεποίθηση. Στην αυτοπεποίθηση σίγουρα, πάνω απ' όλα σαν γυμναστική. Σαν γυμναστική. Ανεβάζουμε την... πες το. Αδρεναλίνη. Την αδρεναλίνη σίγουρα. Ανεβάζουμε την αντοχή μας. Το είπα. Ανεβάζουμε την αντοχή μας. Έτσι. Δηλαδή, δεν και το χρειάζεται... σημείο ποιο είναι η μαύρη ζώνη, γιατί κάτι άκουσα πριν. Η μαύρη ζώνη, ναι. Μαύρη ζώνη, πότε, σε πόσο διάστημα παίρνεις? Ανάλογα τον αθλητή, 5 με 6 χρόνια. 5 με 6 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι? Αυτά είχα να πω. Πιστεύω να σας άρεσε. Μας άρεσε. Η παρουσίαση που σας κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Γιώργο, σε ευχαριστώ και σένα. Και εγώ πάρα πολύ. Και περνάμε στο επόμενο θέμα μας, κορίτσια μου, θα βάλουμε και το, θα βάλουμε και το βιντεάκι να παίζει, γιατί τρώτε λεμονάκια, πορτοκαλάκια, μανταρινάκια, φρουτάκια γενικώς. Βεβαίως, απ' όλα. Σας αρέσουν, κάνει καλό και η βιταμίνη C, κάνει καλό και για τη φωνή. Μου έχουν πει ότι όταν είναι κλεισμένοι, μέσα στο στίβουν λέει ένα λεμόνι, άμα πιούν, ανοίγει. Βιταμίνη C βοηθάει στις χορδές. Βιταμίνη C, ναι. Το λεμόνι επειδή είναι οξύνο. Είναι ξινό. Πορτοκάλι. Και το πορτοκάλι του ίδιου. Το πορτοκάλι του είναι ξινό. Δεν είναι τόσο ξινό το πορτοκάλι. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι για το πώς μπορείτε να διατηρείτε αυτά τα ξινά τα φρούτα από το γεωπόνο μας τον κύριο Βασίλη Πολυτάρχη. Το αντικείμενο προζήτηση που θα αναλύσουμε σήμερα είναι τα εσπεριδοειδή. Τι εννοούμε εσπεριδοειδή? Μιλάμε μια μεγάλη κατηγορία φυτών, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, κουμκουάτ, grapefruit. Θα δούμε λιγάκι ποιες είναι οι φροντίδες τους, τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να τα έχουμε υγιή και καλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το κλάδεμα. Το κλάδεμα συνήθως των εσπεριδοειδών και κυρίως να πούμε τη λεμονιά που είναι ίσως και το πιο εμπορικό φυτό που κυρίως ο κόσμος πιο πολύ λεμονιά επιλέγει να πάρει. Το κλάδεμα συνήθως γίνεται τέλος του χειμώνα, αρχές της άνοιξης. Αυτό εξαρτάται φυσικά σε πού το έχουμε το φυτό μας. Δηλαδή, συνήθως στα παραθαλάσσια μέρη που ο χειμώνας βγαίνει λίγο νωρίτερα, το κάνουμε νωρίς. Στη Δράμα, εγώ θα συνιστούσα να γίνει γύρω στις 10-15 Μαρτίου για να αποφύγουμε τους όψιμους παγετούς. Δηλαδή, μην το κάνουμε νωρίτερα και ξαφνικά το Μάρτιο κάνει μια παγωνιά και μας το παγώσει το φυτό. Οπότε, μιλάμε για το κλάδεμα γύρω στις 10-15 Μαρτίου. Πώς κλαδεύουμε τα φυτά? Να φέρουμε ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Κοιτάξτε τώρα. Παίρνω στο χέρι μου μία λεμονιά. Ωραία, διάλεξα αυτήν γιατί το σχήμα της είναι αυτό που μου αρέσει. Κοιτάξτε, το κάνουμε σε σχήμα κυπέλου, σαν κύπελο, με 4-5 βραχίωνες. Βλέπετε εδώ, έχει 1, 2, 3, 4 βραχίωνες. Όπως βλέπετε μέσα η καρδιά έχει αερισμό επαρκή. Δηλαδή μας ενδιαφέρουν τα φυτά μας μέσα η καρδιά τους να μην είναι πολύ μπουκωμένη, να μην το φυτό δηλαδή να μην ζορίζεται πολύ. Έτσι ώστε και το φως να μπαίνει αρκετά
και όταν κάνουμε τα ψεκάσματά μας το υγρό να πέφτει παντού και γενικά το φυτό να είναι ξεκούραστο, να μην είναι κουρασμένο από βλάστηση. Οπότε αυτό το σχήμα έτσι ανοιχτό όπως το βλέπετε εδώ είναι το ιδανικό. Οπότε κλαδεύουμε έτσι και κλαδεύουμε γύρω στις 10-15 Μαρτίου όπως είπαμε. Πού τη βάζουμε τη λεμονιά μας και γενικά τα ξινά μας, πού τη τοποθετούμε? Το λεμόνι και γενικά τα ξινά θέλουν ήλιο. Δηλαδή θα το βάλουμε σε ένα σημείο του σπιτιού μας ή του κήπου μας που έχει πάρα πολύ φως και ήλιο, αγαπάει τον ήλιο. Όπως αγαπάει και το πότισμα πολύ. Τα λεμόνια είναι επιπολαιό ρίζα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνουν μια επιπόλαια ρίζα, επιφανειακή, δεν πάνε σε βάθος, οπότε το νερό στραγγίζει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θέλουμε συχνά ποτίσματα το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, μιλάμε για καθημερινό ποτίσμα. Απαιτεί ποτίσμα η λεμονιά μας. Λοιπόν, τι άλλο να προσέξουμε? Τα φυτά μας και ειδικότερα τα λεμόνια μας θα έχετε ακούσει πολλές φορές, υπάρχουν ποικιλίες. Θα έχετε ακούσει για μονόφορες, δίφορες, πολύφορες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί ο κόσμος μπορεί να τα ακούει και πολλές φορές να μην το καταλαβαίνει. Μονόφορες σημαίνει ότι δίνει μια φορά το χρόνο. Συνήθως αυτές δεν τις πουλάνε τα φυτόρια. Οι πιο πολλοί πουλάνε τις δίφορες και τις πολύφορες. Τι σημαίνει πολύφορη για παράδειγμα? Κοιτάξτε εδώ, αν βλέπετε στο καρτελάκι που έχει εδώ, γιατί όλα τα φυτά συνοδεύονται με καρτελάκι, με υγειονομικό διαβατήριο που λέει πάνω τι είναι και την προέλευσή της και φυσικά άμα είναι πολύφορη. Εδώ θα διαβάσετε, λέει λεμονιά πολύφορη. Τι σημαίνει? Ότι δίνει 5 και 6 φορές στη διάρκεια του έτους. Δηλαδή αν εμείς την έχουμε πάντα σε ένα μέρος φωτεινό, ζεστό και δεν προκαλούμε αυτό το βγάλε-βάλε του χειμώνα. Το χειμώνα, άμα κάποιος τη βάλει τη λεμονιά του σε ένα υπόγειο σκοτεινό, λογικό είναι τα φύλλα της θα πέσουν. Αν όμως το χειμώνα διατηρήσουμε σε μια τζαμαρία φωτεινή, θα βλέπουμε ότι η λεμονιά μας στη διάρκεια όλου του χρόνου θα ανθίζει και θα βγάζει καρπούς. Τα εσπεριδοειδή, όσο και ωραία φυτά και αν είναι, έχουν όμως μια μικρή ευαισθησία στους ιούς. Γενικά, από μύκητες και από έντομα. Δηλαδή, προσβάλλονται εύκολα. Οπότε, δηλαδή, δεν θα τα εγκαταλείψουμε και καλό είναι όλους τους χειρισμούς μας και τα ψεκάσματά μας να τα κάνουμε προληπτικά. Δηλαδή, από τις 20-30 Μαρτίου και μετά που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ή τότε εμφανίζονται όλα αυτά τα βλαβερά ζωήφια κτλ., να ενδιαφερθούμε να πάμε στους τοπικούς γεωπόνους, όπως και εδώ στο φυτόριό μας θα τα βρείτε, κάποια σκευάσματα μικρά, ερασιτεχνικά, που προληπτικά ραντίζονται. Θα τα έχουμε καθαρά όλο το χρόνο. Να πούμε κάτι άλλο. Πώς ξεχειμονιάζει η λεμονιά μας? Δηλαδή η λεμονιά μας τώρα θα την κρατήσουμε, όπως είπαμε, στη διάρκεια όλου του χρόνου σε ένα μέρος φωτεινό και με αρκετό ήλιο. Κάποια στιγμή το φθινόπωρο, τέλος του φθινοπώρου, το Νοέμβριο, θα χρειαστεί φυσικά να την προφυλάξουμε. Θα την βάλουμε, καλά είναι να μην την βάλουμε σε ένα μέρος σκοτεινό όπως είπαμε προηγουμένως, να τη διατηρήσουμε μέσα. Η λεμονιά είναι, καλά είναι να μην πέσει κάτω από τους 1-2 βαθμούς. Δηλαδή το τέλειο να μην πέσει κάτω από τους 5. Γιατί αν πέσει κάτω από τους 5, θα παρατηρείτε πολλές φορές το φαινόμενο. Κοιτάξτε τώρα, κόβει για παράδειγμα ένα φύλλο, βλέπετε. Τρινίζουν οι νευρώσεις της, θα στεναχωρηθεί το φυτό, γιατί όλο το καλοκαίρι ήταν έξω στον ήλιο και ξαφνικά το ζορίζουμε εμείς, το βάζουμε στο κρύο και σε σκοτεινό μέρος. Οπότε την προφυλάσσουμε. Αν μετά τη λεμονιά μας την έχουμε φυτεμένη στον κήπο μας, καλά είναι να τη βάλουμε σε ένα μέρος λίγο προστατευμένο, δηλαδή τουλάχιστον να έχει ένα ανεμοφράχτη, να έχει ένα σκέπαστρο, να έχει κάτι, δηλαδή να μην εκτεθειμένη τελείως στο κρύο. Οπότε μετά θα μιλήσουμε λίγο για τη λίπανση. Η λεμονιά καλά είναι όπως όλα τα φυτά, όχι ότι θέλει κάτι ιδιαίτερο από λίπανση, καλά είναι να τη βοηθούμε, δηλαδή 2-3 φορές το χρόνο και ειδικότερα στην αρχή της άνοιξης, επειδή μόλις ξεκινάει το φυτό βγαίνει από το λίθαργο του χειμωνιάτικου που κοιμόταν το φυτό και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, μετά τις 15-20 Μαρτίου το φυτό λόγω της ζέστης αρχίζει και δίνει βλάστηση. Καλά είναι να πάρουμε ένα καλό λίπασμα. Να μην πάρουμε τα συνηθισμένα, τα χύμα που βάζουμε σε όλους. Υπάρχουν και ειδικά λιπάσματα όπως βλέπετε αυτά εδώ. Όπως βλέπετε για παράδειγμα, κοιτάξτε και σε υγρή μορφή. Φυσικά σε διάφορες εταιρείες. Τώρα έχω δείξει μια συγκεκριμένη, δεν παίζει ρόλο η εταιρεία. Βλέπετε εδώ πέρα τις ενδείξεις. Βλέπετε εδώ που λέει λίπασμα για εσπεριδοειδή. Άμα το αναγράφει, να είστε ακόμα πιο βέβαιοι. Δηλαδή να μην σας δίνουν έτσι λιπάσματα γενικά και αόριστα. Υπάρχουν και ειδικά με ειδική σύνθεση που προκαλούν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δηλαδή μια πλούσια παραγωγή και ανθοφορία. Να κάνουμε ένα μικρό επίλογο των όσων είπαμε. Δηλαδή θέλουμε τέλος του χειμώνα, αρχές της άνοιξης κλάδεμα, μέρος ηλιόλουστο και φωτεινό, τα ποτίσματά μας να είναι προσεκτικά και τέλος του χειμώνα να προνοήσουμε πριν αρχίσουν οι παγετοί, να την προφυλάξουμε κάπου για να βγάλει το χειμώνα άνετα. Αυτά για τα πορτοκαλάκια, τα λεμονάκια και τα μανταρινάκια μας.
Θέλω να πω ότι μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2521-057-244. Εσείς που θα κερδίσετε και σήμερα μπαίνετε στην κλήρωση, έχω εδώ τα ονόματα των προηγούμενων νικητών, για ένα ρολόι Βιτσέτη από το κόσμημα Μάτσας, αξίας 130 ευρώ. Τα παιχνιδάκια μας είναι πολύ εύκολα, είναι ο γνωστός αναγραμματισμός. Έχουμε και δύο ερωτησούλες, έτσι, του τύπου τι κάνει νιά ως τα κεραμίδιο δηλαδή, για να μην μαλώνετε, σας βάζω δύσκολα παιχνίδια. Και παίζουμε για γυναικείες μπαλαρίνες νούμερο 38 από τα υποδήματα Πολυχρονιάδη, τραπεζομάντιλο βαμβακερό από τη Χρυσή Σφαίρα, δωροεπιταγή 150 ευρώ για αποτρίχωση με λέιζερ από τα Metabolis Med, ήδη μακιγιάζ από το Royal Spa Center, ένα ρολόι νανικό από τον κύριο Πετρά Γιώργο Unisex, μία σάρπα καλοκαιρινή από το κατάστημα Doll, μία τσάντα από το κατάστημα Princess, μία μάσκα με αργανέλαιο από το Σιμάκης Shop, μπιτζάμες γυναικείες από την Μπελντόνα, μπλούζα γυναικεία από τον κύριο Τσακμάκη Αχιλέα και μία μπλούζα αθλητική από το Step Sport. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2521-057-244, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις παίζουμε. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για να παίξουμε τα παιχνιδάκια μας. Η κλήρωση είναι για ένα ρολόι Βιτσέτη με πράσινο καντράν. Είναι πολύ της μοδός το πράσινο του καντράν. Εσύ μιλάμε, θα βγω καμιά μέρα έξω, αυτός εδώ ηχολήπτης. Ζιγ, 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 γυρνάει σαν την σβούρα. Και τώρα γελάει. Το ρολογάκι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να πω ότι έχω βάλει πάρα πολύ εύκολα παιχνιδάκια. Μ' αφήσανε μοναχούλα μου εδώ πέρα τα κορίτσια μας και ο κύριος Θόδωρος πήγανε στις θέσεις τους. Με το που θα τελειώσει και το τρίτο παιχνιδάκι μας και κάνουμε την κλήρωση, ξεκινάνε οι μουσικές μας νότες με τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με ξένα, έντεχνα, ελαφρολαϊκά και λαϊκά και τουρκικά. Δηλαδή αυτό δεν είναι, γι' αυτό είπαμε ένα ποικιλόμορφο μουσικό ταξίδι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Το όνομά σας. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μου, με τι θα παίξουμε? Με αναγραμματισμό. Αναγραμματισμό. Θέλω να βγει το ρολογάκι για 30 δευτερόλεπτα. Μ' αφήσανε μόνη μου σήμερα και θα το κάνω εγώ. Πολύ θα κουραστώ. Αυτός εκεί πέρα, ο Σταύρος, μόνο να γελάει, ξέρει, δεν έρχεται να βοηθήσει. Τέτοιος ήταν από μικρός. Μουρ, μουρ, μουρ. Και μόλις γυρίσω και το τελευταίο γράμμα, θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος. Είναι πάρα πολύ εύκολο, Κωνσταντίνα, είπαμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί έχει σύμφωνα αυτά τα... το θήτα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικά. Έλα, πού το έβαλα εδώ, δεν το έβαλα καλά. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Οπίσθιο που θα μπορούσα να το διαβάσω. Κωνσταντίνα, ναι. Είναι και επάγγελμα αυτό. Ιθοποιώ. Ενέβρε, Κωνσταντίνα. Ναι. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Ναι. Κωνσταντίνα Δράμα, να ναι. καθίσεις να δεις την εκπομπή. Ναι. Γιατί θα μπει στην κλήρωση, ήδη έχω γράψει το όνομά σου για το ρολόι και πες μου τι δωράκι θέλεις να... Το πακέτο με το λέιζερ. Με το λέιζερ. Ναι, τώρα καλοκαίρι είναι, Κωνσταντίνα. Ναι. Είναι πολύ επίκαιρο δώρο. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Επίσης. Το όνομα της Κωνσταντίνας μπαίνει μέσα εδώ στον ηλεκτρονικό μας πίνακα που θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε πολύ σύγχρονη τεχνολογία εδώ. Περιμένω επόμενο τηλέφωνο. Παίζουμε για γυναικείες μπαλαρίνες, για είδη από τον Εποδήματα Πολυχρονιάδη, είδη μακιγιάζ από το Royal Spa Center, ένα ρολόι νανικό unisex από τον κύριο Πετρά Γιώργο, μία σάρπα καλοκαιρινή από το κατάστημα Doll, μία τσάντα από το κατάστημα Princess, μία μπλούζα αθλητική από το Step Sport, μία μάσκα με αργανέλαιο για θεραπεία για τα μαλλιά από το κατάστημα Σιμάκη Shop, μία μπλούζα γυναικεία από το Τσακμάκης Αχιλέας. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Κατερίνα. Κατερίνα,
Άκου τώρα τι θα κάνουμε. Έχω δύο ερωτησούλες. Ναι. Πάρα πολύ εύκολες. Θα βγει το ρολογάκι για 3 λεπτά. Για 3 λεπτά. Για 30 δευτερόλεπτα. Καλά είναι. Δεν βάζουμε τραγουδάκια τώρα, γιατί δεν βλέπω ότι δυσκολεύεστε. Και θέλω να μου πεις, μέσα σε μισό λεπτό, με ακούς? Ναι, ακούω. 3 παροιμίες, σε μισό λεπτό μέσα, που να αναφέρουν το όνομα Γιάννης. Πάμε. 3 με το Γιάννη, πού ναι. Να το βρω το Γιάννη. Γιάννη, τι είχες Γιάννη, δεν... τι είχα πάντα, ας πούμε. Τι είχα πάντα, τι, δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρω. Σπίτι χωρίς Γιάννη. Ναι. Προκοπή δεν κάνει. Ένα. Πες μου κι άλλα. Άλλα δύο. Άλλα δύο. Είναι πανεύκολο. Όπου Γιάννης και Μάλαμα να πούμε. Άντε άλλο... να το πούμε. Πες και ακόμα ένα. 45. Άλλο. 45. 45 Γιάννηδες. Τι κάνουνε αυτοί. Κάτι κάνουνε. Αυτοί παίρνουν το μαντίλι και χορεύουν. Λοιπόν, Κατερίνα. Πες με. Σε βάζω στην κλήρωση. Από πού είσαι, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Από Δράμα. Από Δράμα. Και πες μου τι δωράκι θα... πώς το λέμε αυτό, πώς το είπε το άλλο? Όπου Γιάννης και Μάλαμα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τον Γιώργο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως, το παραβλέπουμε. Γιώργηδες και Γιάννηδες πολύ στην Ελλάδα. Εντάξει. Γι' αυτό είσαι μέσα στην κλήρωση και πες μου τι δωράκι θα έρθεις να παραλάβεις από εδώ, από το Star Βορείου Ελλάδος. Το ρολόι θα ήθελα. Το ρολόι, το unisex, έτσι. Ναι, έχω κόρες. Λοιπόν, Κατερίνα, φαντάζεσαι να κληρωθείς και να πάρεις 2 ρολόγια και για τις 2 τις κόρες. 3 έχω. Και ένα γιο. Την άλλη φορά. 4 παιδιά, βρε Κατερίνα, να σου ζήσουν. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, γεια. Είδες. Όπου Γιάννης και Μάλαμα. Πες κάτι, τι με κοιτάς έτσι. Ο κύριος Κατάκαλος τώρα δεν έχει μικρόφωνο, δηλαδή τώρα θα ήθελε να καταθέσει την άποψή του. Θα έρθω εγώ εκεί γιατί πρέπει, δεν μπορώ να σκάσει ο άνθρωπος. Μισό λεπτό. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας? Μελπομένη. Μελπομένη. Μισό λεπτό, Μελπομένη, πες το δωρε. Ο κύριος Σάββας βλέπει. Ο κύριος Σάββας ποιος? Ο κύριος Σάββας. Κύριος αυτό, ναι. Ναι. Για το, λοιπόν, για το μικρόφωνο. Λοιπόν, ναι, για το μικρόφωνο ήρθα, όχι να σου την πέσω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όπου Γιώργος και Μάλαμα, τώρα δεν ξέρω, κυρία, να μην καθυστερούμε την κυρία στο τηλέφωνο. Θα τα πούμε μετά. Ναι, θα τα πούμε μετά. Μελπομένη, βγαίνει το ρολογάκι για μισό λεπτό. Με ναι. Ακούς? Ναι. Και θέλω να μου πεις, μέσα σε μισό λεπτό, 3... 5 είχα βάλει. 3 πράγματα που κάνουμε μόνο το Πάσχα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Κοκορέτσι, αρνάκι και πασχαλί, τουρέκι. Κοίταξε τώρα. Κοκορέτσι και αρνάκι κάνουμε όλη την Πάσχα που να θυμίζουν. 3 πράγματα μπορεί να είναι έθιμα, μπορεί να είναι... Μην το πας όλο στο φαΐ. Αναφέρεσαι. Κάνουμε σούβλα που συνήθως δεν την κάνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι άλλο να σου πω, σε έθιμο ή σε... Τι κάνουμε μόνο το Πάσχα? Όταν λες τι κάνουμε μόνο το Πάσχα... Μ' αρέσει που τη λέω, ακούς... Έθιμο. Μ' αρέσει που της λέω, μη λες φαγητό και λέει σούβλα. Κοίταξε να δεις, ας πούμε, βάφουμε αυγά, νηστεύουμε, αγοράζουμε λαμπάδες, πάμε στην εκκλησία στον επιτάφιο. Δηλαδή κοκορέτσι μας είπες, αρνάκι μας είπες, σούβλα μας είπες, κατσικάκι μας είπες, κερδίζεις, τι θέλεις. Πηγαίνουμε στην εκκλησία τη μεγάλη εβδομάδα που άλλες μέρες δεν το κάνουμε. Τώρα τελείωσε ο χρόνος, θα σου δώσω το δώρο όμως, ναι. Για να μην με λέτε κακιά. Τι δωράκι θέλεις? Εδώ μπαίνει στην κλήρωση για το ρολόι το Βιτσέτη από το κόσμο μαμάς. Αμέσως ναι. Μετά που θα κλείσει το τηλέφωνο θα γίνει κλήρωση. Και τι δωράκι θέλεις να πάρεις? Να σε ρωτήσω, στην μπλούζα και στις πιτζάμες τι νούμερα είναι? Τώρα δεν μπορώ να δω τι νούμερο είναι οι μπλούζες και η πιτζάμα. Δεν ξέρω. Εγώ μπαίνω. Η μπλούζα τη γυναικεία.
την μπλούζα τη γυναικεία. Να σε ρωτήσω κι εγώ πόσα κιλά είσαι, να σου πω άμα μπαίνεις. Αυτά δεν λέγονται, αφού δεν λες νούμερα, δεν λέγονται. Γιατί βρε, με λυπομένη μου, αφού δεν σε βλέπουμε. Να σκεφτώ λίγο. Έρχεσαι, την παραλαμβάνει την μπλούζα από εδώ, από το Star Βορείου Ελλάδος. Καλές γιορτές, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Επίσης. Και τώρα θα παρακαλέσω την χαρά την Δάφνα, που μου αφιέρωσε εδώ και ένα υπέροχο, ποίημα, το Νοσταλγία. Συλλογή ποιημάτων ερωτικά. Ερωτικά. Αφού έχω πατήσει το κουμπί εγώ, από τον ηλεκτρονικό μας εδώ που βγάζουμε τα αποτελέσματα, θέλω να διαλέξω ένα χαρτάκι, να δούμε ποιος κύριος, ποια κυρία ή ποιο παιδί έχει κερδίσει αυτό το υπέροχο το ρολόι από το κόσμο μάτσας. Εδώ, για να δούμε τι λέει εδώ. Αχ. Παιδιά, από την πόλη σας η νικήτρια, από την Καβάλα, Μαρίνα Δασκαλάκη από Καβάλα. Δασκαλάκη, και κριτικό το επίθετο. Η κυρία Μαρίνα Δασκαλάκη από την Καβάλα έχει κερδίσει το ρολόι αυτό το υπέροχο από το κόσμο μάτσας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί της για να δούμε αν θα έρθει να το πάρει, αν θα το στείλουμε και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι Μεγάλη Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Γι' αυτό θα το κάψουμε σήμερα. Όμως θα το κάψουμε σήμερα με τις δύο υπέροχες κυρίες μας και τον Θόδωρο τον Κατάκαλο. Ας μην πούμε τίποτα, Θόδωρο, ας συνεχίσουμε με μουσική. Hold you tight. Oh,
while my marimba rhythm starts to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Dance with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Deep at my eyes will see. Dancers may be on the floor. Do that, my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. Corcovani su cano, Hansani fa.
αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το εφτά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό. Να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Πούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Πικρά τα αρώματα που όλα τα χωρούν. Αν μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά. Σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός και το ταξίδι είναι δανεικός. Δεν είναι όνειρα να κάνει ο ενικός. Γυαλιά. Μέσα στο νεράκι λέουν αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Στο λαιμό με φως και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στενό χαμόγελο σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροντίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη. Και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπότακτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχεις κρύψει.
φύλλα να θροίζουν. Μου κάνει φάγερ με ένα φύλλα να θροίζουν. Μου κάνει φάγερ με ένα φύλλα να βραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν ίσιος πλανιέται μοναχός στη γη χωρίς τροφή αναζητεί. Ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δολιά καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Πήρε φόρα ο μαέστρος, αλλά μη φύγει κανείς. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, το βαραίνουμε λίγο το πρόγραμμα. Αυτό ήταν έτσι η πρώτη ώρα, έτσι. Μια πρώτη γεύση. Μια πρώτη γεύση, μετά σε πιο ελαφρολαϊκά, πιο λαϊκά μονοπάτια. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Και επειδή έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κομμάτια εδώ ο μαέστρος με τα κορίτσια, δεν θα σας φάω εγώ το χρόνο. Θέλω να σας πω απλά, όχι για να δικαιολογηθώ, ότι το πρόγραμμά μας θα είναι λίγο έτσι πολύ ποικιλόμορφο, για να προλάβουμε έτσι να δώσουμε ένα τραγουδάκι λαϊκό, ένα ελαφρολαϊκό, ένα πιο παλιό, ένα πιο αυτό, για να μπορέσετε να πάρετε μια πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, πιστέψτε με, γεύση. Αυτό το σχήμα είναι για μουσική εκπομπή καθαρά. Δεν σας τρώω το χρόνο. Πάμε, μαέστρο. Να γυρίσω βιαστικά.
ήλιο στο ποτήρι σου κι όλο τραγουδάω για χατήρι σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια χάλασα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πώς πικραθήκα, πώς κουραστήκα, να γυρίσω βιαστικά. Με κλαίει
σταμάτησε του ρολόγιου τους δείχτες. Τώρα που είμασταν αγκαλιά και τις βαθιές λαβόματιές σου δείχτες, να στις γιατρέψω με φιλιά καλέ μου, να στις γιατρέψω με φιλιά.
Παίρνω τους δρόμους, τρέχω σαν παιδί. Μήπως σε συναντήσω. Ίσκιος να γίνω, μάτι μη με δει. Να'ρθω να σε φιλήσω. Αχ, να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλάμα τένιο. Κάποια στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ, να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλάμα τένιο. Κάποια στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Another day so hard to bear. The things around me that I see remind me of the past and how it all used to be. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου. Είναι μου άντρα και αγέρα μου. Πάρ' τη ζωή μου απόψε να τη βγεις. Θα δω να πω κράσει. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Γιατί γλυκό παιδί μου τα λες, τα δειλινά τις Κυριακές. Εγώ σε κάθε προσευχή κάνω αρχή, να είσαι το τέλος μου κι αρχή. From souvenirs to my ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Που ήρθατε, Θόδωρε. Γι' αυτό έγραψα υπογράφει τις μουσικές μας νότες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Κορίτσια καταπληκτικές, υπέροχες. Ακόμα ένα πιάστε την τέπη τελείωσε. Την Μεγάλη Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή ζωντανή. Ραντεβού εμείς στις 4 Μαΐου. Καλό Πάσχα, καλές γιορτές, να είστε καλά. Μέχρι τότε φιλάκια, να είστε όλοι καλά.